τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Είσαστε στα γραφεία εσείς τώρα. Πριν από περίπου ένα τέταρτο με 20 λεπτά δεχτήκαμε μία επίθεση και ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μας σόκαρε όλους. Ήταν περίπου 30-40 άνθρωποι μέσα στο κτίριο εκείνη την ώρα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε πληροφορηθεί για την επίθεση αυτή, την οποία σας ενημέρωσαν και πριν από λίγο οι ρεπόρτερ σας. Είναι κάτι το οποίο εμείς, ξέρετε, δυστυχώς το έχουμε ξαναζήσει με επίθεση πριν από λίγους μήνες στη Χαριλάου Τρικούπη. Κάθε εβδομάδα έχουμε επεισόδια και περιστατικά και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα στόπ σε όλο αυτό. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το περιστατικό λίγες μόνο μέρες πριν από την εκλογή της νέας ηγεσίας του ενιαίου φορέα της Κέντρου Αριστεράς. Κύριε Χατζηνικολάου, τα ζητήματα της ασφάλειας είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν διαρκώς. Δεν θέλουμε να συνδέσουμε τέτοιου είδους περιστατικά με την εκλογή που έχουμε μπροστά μας. Όχι, εγώ δεν είπα ότι συνδέεται. Λέω ότι είμαστε λίγες μέρες. Είναι έτσι όπως το λέτε, ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει ανησυχία σε όλους. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε πολύ γρήγορα να χυθεί άπλετο φως. Πρέπει να σταματήσουμε με τα άβατα, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Και φυσικά είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν έχουμε θρυνήσει ζωές και σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη.